οφείλουμε, έχουμε ιστορική υποχρέωση να δράσουμε. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχουμε μονάχα το Σύνταγμα και τα εργαλεία που η ίδια η δημοκρατία μας προσφέρει. Αυτό έχουμε. Και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που η δημοκρατία μας προσφέρει. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, στην υπόθεση αυτής της εκτροπής, είναι ένοχοι, αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μονάχα πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες. Παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας, όσον έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια, πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, θα το πω πάρα πολύ απλά, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα. Η παρακρατική λειτουργία, η διαφθορά και η πρωτοφανής νοοτροπία αυθαίρετης και ιδιωτελούς άσκησης εξουσίας αποτελεί από ό,τι φαίνεται στρατηγική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή όμως έχει απολέσει ήδη κάτι, δική μας εκτίμηση, σύντομα θα φανεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σε κάθε όμως περίπτωση, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι βουλευτές και αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της διαφάνειας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Η Βουλή σύντομα, η Βουλή επί τριήμερο θα συζητήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ, ακόμα και αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει, θα αναγκαστεί να απαντήσει. Και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει. Με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Όποια και αν είναι η απάντηση, είμαι βέβαιος ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, που θα πάρει στα χέρια του την υπόθεση της δημοκρατίας, την υπόθεση της δικαιοσύνης, που θα πάρει στα χέρια του την ίδια τη ζωή του.